είσαι πολύ ωραίος στο μυαλό σε κάποια πράγματα. Είσαι πολύ γνωστός. Ναι. Μετά έχουμε μια πολύ ωραία παρουσίαση για ψηφιακά θέματα. Θα την κάνουμε με Zoom. Να γνωρίσεις τον πρόεδρο που είναι πολύ ωραίος και ζεστός άνθρωπος. Και πιστεύω θα περάσεις πολύ ωραία. Τη βλέπω και στην τηλεόραση. Ναι. Είναι πολύ καλή. Είναι πολύ καλή. Θα σου αρέσει, θα σου αρέσει πολύ. Έχει μια πολύ ωραία γάτα. Πού, έξω στο γήπεδο. Όχι, μέσα στο γραφείο. Κύριε Πρόεδρε, γεια σας. Θα σας συστήσω καταρχάς τον Κωνσταντίνο. Ο οποίος με συνοδεύει σήμερα όλη μέρα, όπως πω. Τον έχω όλη μέρα μαζί μου, οπότε σκέφτηκα ότι είναι καλή ιδέα να τον φέρουμε να έρθει. Επιτρέψτε μου καταρχάς να κάνω τις απαραίτητες συστάσεις. Έχουμε σήμερα μαζί μας τον Κωνσταντίνο. Όπως ίσως ξέρετε, χθες ήταν η Duo Day. Duo Day είναι μια μέρα στην οποία άτομα με ειδικές δεξιότητες έρχονται σε δημόσιους φορείς για να μπορέσουν να αποκτήσουν μία πρώτη επαφή με τον κόσμο της εργασίας, καθώς ο σκοπός μας είναι νέοι συμπολίτες μας σαν τον Κωνσταντίνο να έχουν τη δυνατότητα τελικά να εργαστούν. Οπότε σήμερα ανοίξαμε την πόρτα του Μεγάλου Μαξίμου στον Κωνσταντίνο και στη μητέρα του που έχουμε τη χαρά να την έχουμε μαζί μας. Μας συνοδεύει όλο το πρωινό. Πριν ήταν μαζί μας την συνάντηση που είχαμε με τον Γάλλο Υπουργό Εξωτερικών. Αποδείξαμε ότι σε σχετικά σύντομο χρόνο, γιατί παλιά έπρεπε να κάθε φορά που έπρεπε να βεβαιώσει το γνήσιο της υπογραφής. Τον τάισα. Τον τάισε κιόλα. Πολύ ωραία. Κι εγώ τον τάισα. Βλέπεις, έχω εδώ πέρα κάθε πρωί που έρχομαι. Έρχεται κατευθείαν στο γραφείο. Έχω εδώ τα μαζεδάκια του. Έρχεται κάθε πρωί και τρώει. Μια δουλειά. Θα σου βρούμε δουλειά. Πόσο χρόνο είσαι τώρα, 26. Λοιπόν, θα σου βρούμε δουλειά. Κωνσταντίνε. Έχουμε τώρα ένα καινούριο πλαίσιο που θα σε βοηθήσουμε να σου βρούμε δουλειά. Δεν πρέπει να κάθεσαι σπίτι. Πρέπει να έχει δουλειά. Ειδικά αν θες να δουλέψεις. Ναι. Πού μένεις τώρα, θύμισε μου. Παλιό Φάλιρο. Το Παλιό Φάλιρο, μπράβο. Τότε είχαμε δει τον Κωνσταντίνο. Στο Άλμα. Ναι. Μπράβο, ρε Κωνσταντίνε. Λοιπόν, θα σου βρούμε δουλειά. Δεσμεύομαι εγώ προσωπικά να έχεις μια ωραία δουλειά, ενδιαφέρουσα, για να μην κάθεσαι στο σπίτι και να βαριέσαι. Έκανε εξαιρετική δουλειά. Υποστήριξης παιδιών με νοητικές δυσκολίες. Και μου είχε κάνει πάντα εντύπωση το πόσο πρόθυμος, χαμογελαστός, καλοσυνάτος ήταν. Οπότε το επόμενο ραντεβού μας θα το ξαναδώσουμε όταν με το καλό θα έχει βρει την επόμενη δουλειά. Την επόμενη το δουλειά. Εύχομαι ολόψυχα. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να αξιοποιεί και τα ταλέντα του. Να είστε. Τέλεια. Μπράβο.